Και την συζήτηση αυτή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την Νοβάρτης. Λένε κάποιοι ότι θα περιοριστούμε για μια άλλη φορά, ίσως περιοριστούμε για άλλη μια φορά, μόνο σε μια αντιπαράθεση για το ΘΕΑΘΗΝΕ και τελικά ότι δεν θα καταλήξουμε κάπου στην υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Αφού πω ότι η επικαιρότητα αυτές τις μέρες είναι πολύ πλούσια, δηλαδή πέρα από το μεγάλο αυτό γεγονός, το σημαντικό το οποίο αναφέρατε λίγο πριν, έχουμε και την ολοκλήρωση του Eurogroup με τα θετικά γενικά για τη χώρα μας αποτελέσματα. Όλα. Προχωράμε δηλαδή προς τον Αύγουστο μετά από ένα εξάμηνο για την έξοδο από το μνημόνιο και τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία προχωράνε. Προφανώς το κύριο μέρος της δημοσιότητας έχει αυριανή συνεδρία της Βουλής. Εγώ κατανοώ αυτό που λέτε, μεταφέροντας και ένα κλίμα στον κόσμο. Ξέρετε κάτι, όταν τόσες υποθέσεις σκανδάλων δεκαετίες ολόκληρες κουκουλώνονται, και ξέρετε, πέρα των άλλων τρόπων που κουκουλώνονται, χοντροκομμένα, κουκουλώνονται και με τον εξής τρόπο, τον εύστημο τρόπο. Το καθυστερούσαν στα συρτάρια ένα, δύο, τρία μήνες, κάνα χρόνο, ενάμιση, φρόντιζαν να έχει περάσει ο χρόνος, ο ελάχιστος χρόνος που προβλέπει δυστυχώς ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που είχαν υπογράψει τα προηγούμενα κόμματα και είχαν ψηφίσει. Υπήρχε παραγραφή και όταν έρχονταν στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα το ζήτημα, λέγανε τι να κάνουμε, παρεγράφη. Ο κόσμος ακριβώς έχει πιστέψει, και εγώ τον καταλαβαίνω, ότι και τώρα τα ίδια θα γίνουν. Αγωνιζόμαστε ακριβώς να μην γίνουν τα ίδια. Κύριε Μπαλάφα, το θέμα είναι τώρα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εσείς την τρέξατε τη διαδικασία, έρχεται στη Βουλή, σας κατηγορούν ότι το κάνετε επικοινωνιακά. Θα στήσετε 10 κάλπες. Θα ρίξετε λάσπη στους 10 εμπλεκόμενους, χωρίς όλα αυτά να συνοδεύονται από στοιχεία, έτσι λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και ότι ουσιαστικά υπάρχουν μάρτυρες κουκουλοφόροι, οι οποίοι έδειξαν αυτά τα πολιτικά πρόσωπα στη βάση μιας σκευωρίας με την κυβέρνηση για να σπηλώσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει ότι αυτό το οποίο το λένε, κυρία ή της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και ορισμένοι άλλοι, σημαίνει δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, σαν να λένε, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Και οι μάρτυρες είναι προβληματικοί. Διαχωρίζουν το πολιτικό σκέλος, την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων. Το αβάσιμο, αναδεικνύουν το αβάσιμο αυτών των τοποθετήσεων. Πρώτα απ' όλα, και να μίλαγε κάποιος καλοπροαίρετα για σκευωρία μέχρι προχθές, πριν 3-4 μέρες, η ομολογία του πρώην Υφυπουργού Υγείας του κυρίου Μάριου Σαλμά, του προερχόμενου από τη Νέα Δημοκρατία, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δήλωσε ότι με κάλεσε το FBI να πάω και τα δικηγορικά γραφεία των Ηνωμένων Πολιτειών να καταθέσω, αλλά εγώ για λόγους που δεν είναι του παρόντος δεν πήγα κλπ. Δείχνει ακριβώς ότι υπήρχε μία σε διεθνές επίπεδο υπόθεση σκανδάλου, την οποία διερευνούσε πέρα από τις, σε δεύτερη φάση από τις ελληνικές αρχές, εισαγγελίες κλπ. Διερευνούσαν οι διεθνείς δικαστικές αρχές, η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η πανίσχυρη, το FBI κλπ. Άρα τι σκευωρία, έρχεται μια υπόθεση στους εισαγγελείς στην Ελλάδα. Αρχίζουν να το ψάχνουν. Να μην το ψάξουν. Δεν πιστεύω κανείς. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό θα το δείξει εγώ, να σου πω κάτι. Τι πιστεύετε από αυτή την υπόθεση, έτσι όπως τη βλέπετε. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ. Εγώ να πιστεύω δεν μπορεί να υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Δεν είναι ο ρόλος μου εμένα να κάνω εικασίες εισαγγελικού χαρακτήρα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να κουκουλωθεί. Να πούμε δεν έγινε και τίποτα, βρε παιδιά, έτσι κάναν πάντα αυτό. Ο κ. Παγγελόπουλος όμως, κύριε Μπαλάφα, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Κοντονής, είπαν για μεγάλο σκάνδαλο, για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Γιατί κανείς υποθέτει ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης που έχει διεθνή διάσταση είναι ένα σκανδαλάκι. Έτσι όπως το είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος και ο κ. Κοντονής, δεν υπονοούσε προφανώς ότι το σκάνδαλο έγινε από τους γιατρούς. Όπως το είπε, κοιτάξτε. Το σκάνδαλο, όταν λέμε σκάνδαλο, το είπε, τι υπονοούσε. Μην μένουμε σε αυτά. Να μείνουμε στην ουσία. Αμφισβητεί κανείς Έλληνας πολίτης σε Χέφρον ότι πρόκειται για καραμπινάτο σκάνδαλο, ότι φαγώθηκαν λεφτά του ελληνικού δημοσίου με εμπλοκή πολιτικών προσώπων σε μια φάση, ένα λεπτό. Καταρχήν να θέλω να ακούμε αυτό που λέω. Μετά ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Ναι, αλλά να κάνουμε μην το κάνετε, κύριε Υπουργέ. Όπως ορισμένοι. Λοιπόν, λέω και λοιπόν, είναι κανένας σε Χέφρον Έλληνας που λέει δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Αντίθετα, ο μέσος Έλληνας, η τεράστια πληθυσμό, ξέρει τι λένε, κύριοι και κυρία μου, ξέρει τι λένε. Λένε βάλτε τους μέσα. Χώστε τους μέσα, λένε. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, φυσικά. Εμείς θα πει η δικαιοσύνη τι πρέπει να γίνει. Αλλά πιστεύει κανείς σε Χέφρον άνθρωπο, λογικός, μέσος Έλληνας, ότι
ότι δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Δεν τρέχεται και τίποτα. Μερικά δισεκατομμυριάκια φαγωθήκανε, παιδιά. Έτσι κάνουν όλοι. Προς Θεού. Προς Θεού. Μάλιστα, θα το δούμε. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ο δίδυμο ευτυχέστερος των θνητών. Όταν, το έχω ξαναπεί αυτό, όταν πολιτικό προσωπικό, έστω και από το παλιό πολιτικό προσωπικό, θεωρούνται πιθανοί, με πιθανά προβλήματα ως προς τη δικαιοσύνη, όπως αναφέρουν τα συγκεκριμένα ονόματα. Να εξηγούμαστε. Διότι ξέρετε κάτι, αυτή η ιστορία, δυστυχώς, ο κόσμος τα λέει, μιλάει για όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή πρέπει και εγώ, δηλαδή πρέπει ο Μπαλάφας να απολογείται ή να πρέπει να αποδείξω ότι είμαι ελεύθερος. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα σπαρτόσκηνος. Ξέρει όμως ο κόσμος, σας διαβεβαιώ. Ξέρει ο κόσμος ποιος έχει καθαρά τα χέρια του και ποιοι τα βάλανε και ποιοι τα βάλανε στο μέλλον. Όμως κάνετε τον διαχωρισμό με το παρελθόν. Αυτό θα το δούμε και στην πορεία της υπόθεσης και αύριο και στη συζήτηση. Πάμε να δούμε όμως και είπατε για το Eurogroup, αλλά εγώ θα μείνω σε ένα θέμα το οποίο μπήκε στην αρμοδιότητά σας υπό την έννοια των ελληνικών σχέσεων. Έχουμε την προκλητικότητα των Τούρκων. Α, άλλο θέμα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την προκλητικότητα των Τούρκων. Χθες ήδη αποβιβάστηκαν 17 Τούρκοι στις Σινούσες, ζητάνε πολιτικό άσυλο. Έχουμε μια έκριθμη κατάσταση. Οι Τούρκοι προκαλούν και υπάρχει στη μέση και το μεταναστευτικό. Πόσο μπορεί να επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση το μεταναστευτικό? Ήδη υπάρχουν πολλά, αρκετά προβλήματα, όπως λένε οι νησιώτες μας, δεν αντέχουν άλλο. Φοβάστε ότι μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση, να έχουν περισσότερες δροές? Κοιτάξτε, προφανώς πάντα όταν έχεις μια κατάσταση όχι θετική, αρνητική σε μια χώρα γειτονική σου και μάλιστα με τέτοιας τάξης προβλήματα όπως έχουμε στην Τουρκία, βεβαίως ανησυχούμε, βεβαίως είμαστε σε επιφυλακή εάν έχουμε κάποια απότομη αύξηση των ροών. Βεβαίως. Είναι δεδομένο? Όχι. Αποκλείεται? Όχι επίσης. Το απρόβλεπτο είναι στοιχείο δυστυχώς του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Τουρκία είναι σε μια χώρα και σε μια κατάσταση ασταθή, με προβλήματα πολλά στο εσωτερικό της, με περιπέτειες ή θα έλεγα και τυχοδιοκτισμούς προς το εξωτερικό, στις σχέσεις της με τους γείτονες κλπ. Όχι μόνο με την Ελλάδα και με την Κύπρο κλπ. Με τη Συρία επίσης κάνει εκεί κάτι επιχειρήσεις που δεν τις βγαίνουν στο αφρίν, τυχοδιοκτικές, εμπολείς και επικίνδυνες. Βρίσκεται σε μια κατάσταση προβληματική η Τουρκία, η ηγεσία της, στο εσωτερικό επίσης. Απειλείται η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μέσα από αυτή τη διαδικασία, με αυτή την κρίση που προκαλεί η Τουρκία στο Αιγαίο? Δεν έχει εφαρμοστεί. Αν έχει σχέση, λέτε. Αν απειλεί τη συμφωνία αυτή. Νομίζω πως όχι. Θέλω να πιστεύω πως όχι, διότι αυτή είναι μια συμφωνία με προβλήματα, αλλά γενικά έχει λειτουργήσει θετικά στον περιορισμό στον ένα στον άλλο βαθμό των ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα όλο το διάστημα, μιλώντας για συνολικά περίπου 2 χρόνια, 16 Μάρτιος με το 18, 2 χρόνια έχει λειτουργήσει συνολικά μιλώντας θετικά στην κατεύθυνση περιορισμού των ροών από εκεί. Αλλά είχαμε μια μεγάλη αύξηση στο τέλος του καλοκαιριού, ισορρόπησε κάπως τώρα. Γενικά υπάρχει το στοιχείο το απρόβλεπτο και το απρόβλεπτο. Σε αυτό που λέτε λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, επειδή εντοπίζετε και την ευρικότητα της Τουρκίας για τους λόγους του. Ακριβώς. Ναι. Φοβάστε όμως, ναι, είναι απρόβλεπτο, δεν μπορείτε να το πείτε με βεβαιότητα, αλλά φοβάστε μήπως κλιμακώσει και στο επίπεδο το μεταναστευτικό? Βεβαίως. Και ξέρετε, όταν κάνεις ανάλυση, δεν παίρνεις τις ευμενείς εκδοχές. Παίρνεις τις δυσμενείς εκδοχές. Προφανώς μπορεί να δούμε για ένα διάστημα να έχουμε και 200 κάθε μέρα στα νησιά μας από τα απέναντι παράλια. Φοβάστε το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Με την προκλητικότητα που έχει η Τουρκία, φοβάστε το θερμό επεισόδιο? Κοιτάξτε, εδώ και πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, αυτό το παιχνίδι Τουρκία, το επικίνδυνο και επιθετικό παιχνίδι που έχει μια ισχυρή δόση επικοινωνιακή και απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της, το παίζει η Τουρκία πολλά χρόνια. Δεν είναι καινούριο. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα, έτσι θέλω να πιστεύω, εύχομαι, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε τα πράγματα να μείνουν εκεί σε μια επιθετικότητα της Τουρκίας του τύπου που είδαμε μέχρι τώρα και κάτω, θα έλεγα, και όχι προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση, η ψυχραιμία, η νυφαλιότητα και η αποφασιστικότητα είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να διακρίνουν την πολιτική μας και στο ζήτημα αυτό. Και από το θερμό επεισόδιο του Αιγαίου, να πάμε στο θερμό επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, του κυρίου Τσακαλώτου με τον κύριο Ντράγκη. Μάλιστα. Στο Eurogroup. Είπατε για τον Eurogroup, καλά λόγια. Τη δόση δεν την πήραμε όμως, κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Μας λένε για τους πληστηριασμούς, μας λένε για το ελληνικό. Όχι, αυτά τα δύο. Και λένε μάλιστα ότι δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση, αλλά είναι δύο. Από τις 110 είναι δύο εκκρεμότητες. Ναι, αλλά αφού δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση, είναι τεχνικά θέματα. Αν δεν λυθούν, τι θα γίνει? Μα κοιτάξτε, αν είχαμε να κάνουμε με
πάρα πολύ λογικούς απέναντι ανθρώπους και λειτουργούν με το fair play από και χρόνια, εδώ και χρόνια, τουλάχιστον τα χρόνια που είμαστε εμείς, θα είχαν λειτουργήσει διαφορετικά. Προφανώς δεν πρόκειται για fair play παιχνίδι που κάνουν οι δανειστές. Όπου βρίσκουν, στριμώχνουν τα πράγματα. Ντράγκη, γιατί ανέβασε, τους τόνους, υποψιάζεται ότι μπορεί να υπάρχει ένα θέμα και με τις σχέσεις της κυβέρνησης τώρα, με τον κύριο Στουρνάρα. Από ό,τι λέγεται και από ό,τι γράφεται, η συζήτηση μεταξύ Ντράγκη και, και Τσακαλώτου είναι κάτι το οποίο δεν αξιολογείται σαν κάτι σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Μήπως μας πάνε στη γραμμή, στην προληπτική γραμμή στήριξης, αυτό που λέει ο κύριος Στουρνάρας, μήπως το επιδιώκουν. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, πριν από δύο μήνες όλοι εννοώ, πάρα πολλοί από την αντιπολίτευση ή σχεδόν όλοι της αντιπολίτευσης λέγανε, τι είναι αυτά που λέτε, δεν υπάρχει έξοδος από το πρόγραμμα, δεν θα βγείτε από το πρόγραμμα. Τώρα που βλέπουν ότι πάμε να βγούμε από το πρόγραμμα... Για καθαρή έξοδο. Ναι, στην αρχή λέγανε δεν θα υπάρξει έξοδος καθόλου. Ναι, μετά, σωστό. Όταν είδαν ότι υπάρχει έξοδος, δεν θα υπάρξει καθαρή έξοδος. Τώρα δεν λένε ότι θα υπάρξει καινούριο μνημόνιο, θα υπάρξει ίσως εύχονται, και εδώ είναι το πρόβλημα, εύχονται να υπάρξει πιστοληπτική γραμμή. Δηλαδή, εύχονται οι αντίπαλοι μας οι πολιτικοί να συμβεί κάτι το οποίο δεν είναι ζήτημα ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση. Είναι ενάντια στη χώρα. Mm-hmm. Και αυτό θέλω να τονίσω και να απευθυνθώ και σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δεν αφασιστώ τον πατριωτισμό τους. Ότι αυτή η πλευρά, αυτό το στυλ, δεν είναι πατριωτική πολιτική. Πρέπει να χαίρεσαι όταν η χώρα πάει καλά. Να μην εύχεσαι να πάει κακά. Κύριε Μπαλάφα, από την άλλη πλευρά λένε ότι πατριωτικό είναι και η προληπτική γραμμή στήριξης. Όταν οι αγορές δεν είναι σταθερές, από το να πας να δανειστείς με ακριβό επιτόκιο, γιατί να μην έχεις καβάτζα και μια προληπτική γραμμή στήριξης. Αν πιστεύουν αυτό να βγουν να το πούνε, δεν το λένε. Το αναφέρουν σαν κάτι αρνητικό για την. Το λέει ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Δεν το λέει ο κύριος Ντράγκη ακόμα. Δεν είναι άποψη του κύριου Ντράγκη. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο κύριος Στουρνάρας δεν μιλάει μόνος του. Ναι, ναι, σωστά. Έτσι, μπράβο. Στη μεγάλη αυτή διαπάλη που έχει στοιχεία οικονομίας, έχει στοιχεία πολιτικά, έχει στοιχεία ιδεολογικά, ουδής είναι ουδέτερος. Έτσι, δεν είναι κανείς που είναι υπεράνω. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του σκοπιά και τα χρωματίζει. Σε έναν βαθμό αυτό είναι ανθρώπινο από τη δική του σκοπιά. Κύριε Μπαλάφα, θα μπορούσε να είναι λύση η προληπτική γραμμή, δηλαδή. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει ούτε φυσικά τέταρτο μνημόνιο, ούτε προληπτική γραμμή. Θα μπορούσε όμως με άλλα δεδομένα να κάτσουμε να τα συζητήσουμε, αν μας βάλει ο κύριος Ντράγκη στο τραπέζι αυτά. Δεν θέλουμε να υπάρξει. Αν το περιβάλλον των αγορών είναι ασταθές, μπορούμε να συζητήσουμε δηλαδή κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες, γιατί πριν από μερικούς μέσους ουδής περίμενε ότι θα τα καταφέρουμε. Και είπαμε, το κρίναμε αυτό. Πρέπει αγωνιζόμαστε, έχοντας περάσει μέσα από τις συμπληγάδες, αγωνιζόμαστε να φτάσουμε εκεί που είναι το φωτάκι της εξόδου. Θέλουμε η έξοδος να μην έχει προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα από τη μεριά των δανειστών. Δηλαδή να μην μπουν στη λογική ότι θα μπορούμε και μετά την έξοδο να έχουμε μεγαλύτερη εποπτεία στην οικονομία σας, πέρα από αυτήν που έχουν όλες οι χώρες οι άλλες ευρωπαϊκές που βγήκαν από τα μνημόνια. Να μπορείτε να κάνετε περισσότερα πράγματα περισσότερα στο δημοσιονομικό χώρο. Να υπάρχουν στόχοι, γιατί προφανώς και πρέπει να υπάρχουν στόχοι. Δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, η χώρα μας να κάνουν αυτό το εγκληματικό που κάνανε οι προηγούμενοι, που υπερχρεώναν τη χώρα χωρίς σκέψη, αδιαφορώντας για το ότι πηγαίναν στη χρεοκοπία και μπουκώνοντας κατά το δοκούν, δεν πρόκειται να γυρίσει. Και κάτι τελευταίο. Αυτό. Ο κύριος Στουρνάρας κάνει καλά τη δουλειά του ως κεντρικός τραπεζίτης. Μα εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος τότε. Είναι αυτό που είναι ο κύριος Στουρνάρας, είναι ένας θεσμικός παράγοντας και πρέπει να κάνει τη δουλειά του όσο μπορεί καλύτερα και όσο τα δεδομένα έχετε του. Έχετε σε σύγκρουση με τις κυβερνητικές επιλογές. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και προηγούμενα. Σε αυτή τη δύσκολη, τη μέγιστη μάχη που είναι οικονομική, στο επίπεδο της οικονομίας, πολιτική, ιδεολογική, ουδής είναι ουδέτερος. Ο κ. Στουρνάρας δεν είναι ουδέτερος. Εγώ λέω ουδής είναι ουδέτερος. Εσείς το είπατε. Εντάξει. Κύριε Μπαλάφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.